όπως έχουμε τα δεδομένα στο πεδίο, ας πούμε, της μάχης και ποιες είναι οι προοπτικές βάσει αυτά που ακούσαμε, εγώ βλέπω ότι η Ρωσία κερδίζει το ενεργειακό παιχνίδι, διότι έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να διπλασιάσει τη τιμή του αερίου στην Ευρώπη. Οι παγκόσμιες ανακατατάξεις και ανατροπές σε οικονομία, ενέργεια, μεταφορές και όχι μόνο βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Η λύση είναι η Ευρώπη να προχωρήσει και να αναπτύξει τα δικά της κοιτάσματα και στο βορρά και κυρίως στο νότο, όπου στο νότο εμπλεκόμαστε εμείς, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος. Δεν ήταν τυχαίο καθόλου που βομβάρδισαν το νησί των Φιδιών, το οποίο έπαιξε και μεγάλο ρόλο στην οριοθέτηση της ΑΟΣ ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρουμανία. Και ο κύριος λόγος δεν είναι κάτι τόσο ιμπεριαλιστικό της Ρωσίας όσο ο οικονομικός πλούτος της Μαύρης Θάλασσας. Η Στρογγύλη μοιάζει πάρα πολύ με το Φιδονήσι της Μαύρης Θάλασσας. Και γι' αυτό εγώ συνεχώς λέω να κάνουμε άμεσα οριοθέτηση Ελλάδας-Κύπρου για να μην βρούμε τον πελά μας μια μέρα, ή με την Αίγυπτο που θέλει να κάνει οριοθέτηση με την Τουρκία, ενώ η Αίγυπτος δεν έχει θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία. Εκλεκτοί καλεσμένοι εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι η Ρωσία κερδίζει το ενεργειακό παιχνίδι, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αν δεν αλλάξουμε μυαλά και τακτική, από το 85% που εξαρτάται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, 85% εισάγουμε την ενέργεια. Θα φτάσουμε στο 95% και στο 100%. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μια ευκαιρία, τελευταία στιγμή, να κάνει στροφή 180 μοίρες, να θέσει το θέμα των ερευνών φυσικού αερίου πετρελαίου στην ατζέντα της, να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις, να κηρύξει ΑΟΣ, να πάει στα 12 μίλια, να κάνει ό,τι πρέπει και να προχωρήσει. Όλα τα κράτη του κόσμου συνεχίζουν να ψάχνουν για υδρογονάνθρακες. Εμείς με δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δέντια λέμε δεν θέλουμε να ψάχνουμε πλέον για υδρογονάνθρακες. Αυτό είναι μεγάλη ντροπή και αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει έστω και την τελευταία στιγμή. Ειδικοί αναφέρθηκαν στην αυξανόμενη εξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο, ενώ κατέθεσαν τη δική τους οπτική για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο ζήτημα των υδρογονανθράκων, καθώς και για το ρόλο της Τουρκίας στην ενεργειακή σκακέρα. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί ανησυχούν ότι ο κύριος Ερντογάν θα προσπαθήσει να γίνει ο Πούτιν της Μεσογείου. Φοβούνται ότι μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα ίσως δοθεί ευκαιρία στον κύριο Ερντογάν να χτυπήσει τα ελληνικά νησιά. Η πληροφορία που έχουν λέει ότι δεν θα χτυπήσουν τον Εύρο, μόνο τα ελληνικά νησιά, και θα βρεθεί σε μια κατάσταση και η Αμερική και η Ευρώπη ουσιαστικά πανικόβλητη.